Μετά από παύση 2 ετών λόγω της πανδημίας του κορονοϊού, η πρωτοποριακή ανά την Ελλάδα μαθητική εκδήλωση μνήμης για την ημέρα του Ολοκαυτώματος των Εβραίων επιστρέφει στις 6 Φεβρουαρίου με πρωτοβουλία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μαγνησίας. Οι διοργανωτές πραγματοποίησαν ήδη την πρώτη οργανωτική συνάντηση. Συγκεντρωθήκαμε εδώ για να οργανώσουμε την επίσημη εκδήλωση της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που αφορά στη μνήμη του Ολοκαυτώματος των Εβραίων και ιδιαίτερα των Εβραίων μαθητών. Το παρόν στην οργανωτική σύσκεψη έδωσε και η Υφυπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Ζέτα Μακρύ. Σημαντική πρωτοβουλία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης να γίνει μια κεντρική εκδήλωση που θα είναι και η μέρα μνήμης για το Ολοκαύτωμα. Παρουσία βεβαίως και του Πρόεδρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας, θα γίνει ο συντονισμός αυτής της εκδήλωσης, γιατί θεωρούμε και πιστεύουμε ότι πρέπει τα παιδιά μας να γνωρίζουν, πρέπει όλοι μας να γνωρίζουμε, γιατί με αυτόν τον τρόπο θα αποφύγουμε ανάλογα φαινόμενα στο μέλλον. Και όχι μόνο με τη μαζικότητα που είχε αυτή η γενοκτονία των Εβραίων, αλλά και περιορισμένα φαινόμενα παραβίασης ατομικών δικαιωμάτων. Η γνώση λοιπόν, η μνήμη, η ολική απαξίωση αυτών των πρωτοβουλειών είναι εκείνη που θα μας επιτρέψει να έχουμε στρατηγικές και προοπτική μη επανάληψη τέτοιων φαινομένων. Το πρώτο γυμνάσιο Βόλου είναι το σχολείο που ανέλαβε την οργάνωση της μαθητικής εκδήλωσης. Για φέτος μας έχει ανατεθεί να ασχοληθούμε με την ιστορία του Ολοκαυτώματος και έτσι θα διδάξουμε στους μαθητές μας, αλλά, όπως κάνουμε κάθε χρόνο, αλλά θα κάνουμε και μια διάχυση και στην υπόλοιπη κοινωνία. Τη σημαντικότητα της επερχόμενης σχολικής εκδήλωσης μνήμης για το Ολοκαύτωμα των Εβραίων σημείωσε και ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Βόλου, Μαρσέλ Σολομών. Περνάει πάρα πολλά μηνύματα γιατί απευθύνεται σε παιδιά που είναι το μέλλον της χώρας μας και δεν πρέπει και βοηθάει πάρα πολύ να μην ξεχαστεί το Ολοκαύτωμα. Η εκδήλωση τιμής και μνήμης θα γίνει στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Δημητριάδος και Αλμυρού, η οποία συμπράττει στην όλη διοργάνωση. Να αναδείξουμε το μεγάλο και τραγικό αυτό ιστορικό γεγονός που αφορά το εβραϊκό ολοκαύτωμα και σε τελική ανάλυση αφορά ολόκληρο τον κόσμο, όλη την ανθρωπότητα. Και εμείς εδώ ως τοπική κοινωνία έχουμε επιδείξει ιδιαίτερη ευαισθησία στα ζητήματα αυτά και η Εκκλησία μας πρωτοπορεί στην ανάδειξη και στη μελέτη αυτών των ιστορικών φαινομένων, ούτως ώστε οι νεότερες γενιές να είναι πληροφορημένες, να είναι κατηρτισμένες, για να μην επιτρέψουν ποτέ να ξανασυμβούν στη ζωή μας τέτοια καταστροφικά δεινά.